Σπουδαστές του ΤΕΙ Πατρών απαιτούν την παρέτηση του Προέδρου Σοκράτη Καπλάνη. Τον κρατούν όμηρο μαζί με 15 ακόμη καθηγητές. Εσύ ο Ίδας που είσαι πρόεδρος και καλά εκπροσωπείς τους φοιτητές και το ΤΕΙ. Με προσβάλλεις πρώτος εσύ. Ακριβώς. Εσύ τα έργα σου. Οπότε πρέπει να κάνει τα έργα. Να μην σε προσβάλλουμε. Μόνο σου προσβάλλεσαι. Τα έργα που σας κάνει αυτά τα σκ... Κρατούν τους καθηγητές εγκλωβισμένους στην αίθουσα συνεδριάσεων για περίπου 12 ώρες. Εισέβαλαν μέσα στον χώρο της συνέλευσης και λέει ότι δεν θα μπορέσετε να βγείτε, διότι αν δεν δηλώσετε τις παραιτήσεις, εμείς δεν θα φύγουμε. Με απαξιωτικό τρόπο απευθύνονται στον καθηγητή τους και πρόεδρο του ΤΕΙ, ενώ κάποιοι εκτοξεύουν απειλές. Μπράβο που δεν κυκλοφορείς πλέον, το κατάλαβες. Μας έχεις τάψει. Τα ξημερώματα, οι σπουδαστές αποφάσισαν τελικά να επιτρέψουν στους καθηγητές τους να γυρίσουν στα σπίτια τους. Παρετήσου πριν ξανάρθουμε, μόνο αυτό σου λέω. Για το περιστατικό, η εισαγγελία της Πάτρας έχει διατάξει έρευνα. Νωρίτερα είχαν σημειωθεί άγριες συμπλοκές μεταξύ σπουδαστών με αποτέλεσμα 5 άτομα να οδηγηθούν στο νοσοκομείο. Άνοιξαν κεφάλια τέλος πάντων, αυρίζανε και μάλιστα φοιτητές οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο, κοπέλες λιποθύμησαν. Κάποιοι ήρθαν στον χώρο εδώ και χτύπησαν φοιτητές μας. Την ενέργεια αυτή την καταδικάσαμε. Την καταδικάζω αυτή την ενέργεια γιατί ουδέποτε καλέσαμε δυνάμεις εξωτερικές να εμπέμπουν εδώ για να ρυθμίσουν τα τις λειτουργίες μας. Οι σπουδαστές που πρόσκειται σε αριστερά σχήματα καταγγέλνουν ότι δέχτηκαν επίθεση από μέλη της ΠΑΣΠ. Ήρθαν εδώ πέρα οι ΠΑΣΠΙΤΕΣ μαζί με τη συνοδεία Μπράβων και την πέσαν σε άτομα του κινήματος. Μπράβοι πραγματικά, νονοί της νύχτας, επιτέθηκαν σε φοιτητές, άτομα πήγαν στο νοσοκομείο. Η ΠΑΣΠ από την πλευρά της με ανακοίνωσή της καταγγέλει ότι μέλη της δέχτηκαν επίθεση από φοιτητές αριστερών οργανώσεων. Η ΠΑΣΠ ΤΕΙ Πάτρας δεν πρόκειται να τρομοκρατηθεί και να φημωθεί από κανένα. Οφείλουμε να διασφαλίσουμε την προάσπιση της δημοκρατίας μέσα στα ιδρύματα και στην κοινωνία και όχι το κλίμα φοβίας που επιδιωκούν κάποιοι. Δεν μας φοβίζουν ούτε τα χρυσά ούτε τα κόκκινα αυγά. Την ίδια ώρα ελεύθεροι αφέθηκαν, αφού τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις, οι 7 συλληφθέντες για τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν προχθές στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Οι 2 από αυτούς με περιοριστικούς όρους.